που βιάζεστε, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει. Εδώ να δούμε τι θα γίνει με το κουτάλι. Έλα, πέφτει. Hello, τι μου κάνετε, ελπίζω να μου είστε όλοι καλά. Μπορεί να τα έχουμε να τα πούμε καιρό, αλλά υπόσχομαι ότι θα ανεβαίνει ένα βίντεο την εβδομάδα. Στα υπόλοιπα τα social τα λέμε πιο πολύ, αλήθεια είναι, και στο TikTok και στο Instagram ανεβαίνει και υλικό. Αλλά εδώ θα ανεβαίνει και το υπόσχομαι σε όλους σας. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα TikTok. Makeup hatcher, θα γίνει χαμός ρε το σημερινό βίντεο. Οπότε πάτα το like σου από το ωραίο αυτό το βίντεο. Καταλαβαίνετε ότι σου αρέσει και είμαι σίγουρη. Αυτό θα περάσει υπέροχα. Οπότε θα. Ναι. Κάνε το subscribe σου να μας ακολουθήσεις στη νέα παρέμβουλα αυτή. Και ας πέσει και το intro. Go! Μόνη μου και θα το κάνω με την Έλενα! Με ποιον άλλο θα μπορούσε να κάνει τέτοια χέρια. Έλα, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Μόνο μαζί. Δες μου που είναι. Πρέπει να. Αυτό είναι. Κάνω πιο καφέ. Έλα. Έλα, τα γυρίσματα. Και τώρα θα μου πεις γιατί μας βλέπεις έτσι, ναι. Γιατί έρχεται. Παιδιά, το σημερινό γύρισμα θα ανακαλύψουμε πολλά make-up hacks. Είμαστε άπαθες για να μπούμε παρέα. Ωραίες μετά. Όχι. Δεν θέλω να έχεις την εντύπωση. Θα βαθμολογούμε λοιπόν αυτά εδώ τα TikToks make-up. Εντάξει, αυτό το TikTok νομίζω πρέπει να καθιερωθεί 2 φορές το μήνα να είναι βίντεο με TikTok νομίζω. Πάμε λοιπόν εδώ να ξεκινήσουμε. Αυτά τα make-up hack θα σας χρησιμεύσουν ίσως, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Εγώ κάποια που βρήκα είναι πολύ χρήσιμα. Μπορεί να. Υπάρχουν και κάποια που έχω πάρα πολύ μεγάλο σαν. Κάποια μπορεί να είναι αχρίαστα, ας πούμε. Και φυσικά περιμένουμε στο τέλος να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας. Οπότε καθίστε εδώ μέχρι το τέλος και να το δείτε αυτό το βίντεο. Φύγαμε. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο που είναι ουσιαστικά με contouring και make-up. Contouring και make-up. Δηλαδή βάζουμε πρώτα εδώ το contouring όλο, έτσι, σε όλα τα σημεία που θέλουμε να κάνουμε contouring. Εδώ το concealer, εδώ ας πούμε το make-up και μετά το μπλεντάρουμε όλο μαζί για να δούμε τι θα βγει. Α, δηλαδή πρώτα στρώνουμε τις γραμμές και μετά απλά μπλεντάρουμε. Αυτό ακριβώς, πλεντάρουμε μαζί με αυτό. Πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπουμε στο βίντεο. Και εκτός αυτού λοιπόν, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και χρήσιμο, μπορεί και όχι. Ναι, έφυγε. Φυσήξε. Ωραία. Ο Θεός βοηθός. Ξεκινάμε. Δεν είμαι σίγουρη για το πώς θα βγει, αλλά... Ξεκινήσω λίγο από τη μύτη μου. Από όπου θέλουμε ξεκινάμε. Εμείς πρέπει να εκτελέσουμε αυτό που μας έδειξε το βίντεο. Λοιπόν, εγώ τώρα βάζω εδώ make-up στις περιοχές που θέλω. Ωραία. Κάπως έτσι. Καλά πήγε αυτό. Πρώτη φορά θα πλεντάρω να πω με σπουγγαράκι γιατί δεν ξέρω αν με βολεύουν γενικά εμένα. Με 3, 2, 1. Okay. Πιστεύεις ότι γίνανε καλά κοψίματα? Κοίταξε, πιστεύω ότι έγιναν κάποια ήπια κοψίματα τύπου τσαπατσοδουλειάς. Δηλαδή, εγώ θα έβαζα ένα 7. Είναι τύπου άμα βιάζεις να το κάνεις, ναι, μεν. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι καλά μπλενταρισμένο. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να βάλουμε το make-up και μετά να κάνουμε τα κοψίματα. Ξέρεις τι παίζει να ωφελεί όμως σε αυτές τις οποίες δεν το έχουν και πολύ με τα σχέδια. Ναι. Και να παίρνω ένα πινέλο contouring. Εγώ θα βάλω ένα 7. Κι εγώ. Που βιάζεστε, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει. Πάμε στο επόμενο hack, το οποίο είναι βάζετε σκιές σε ξεχωριστά χρώματα από το πιο ανοιχτό στο πιο έντονο και μετά τα πλεντάρει όλα μαζί. Δηλαδή πάλι για τους βιαστικούς υπόθεση. Ακριβώς, ναι. Ή γι' αυτό okay. Δεν ξέρω πώς να σχεδιάζω ή τίποτα. Okay. Απλά πράγματα. Φύγαμε, go!
Εγώ έβαλα αντίθεση από το ανοιχτό στο σκούρο για να βγει κάπως. Και εσύ έβλεπες πιο νούντε. Εγώ έχω ανοιχτή γυαλάδα εδώ. Πιο σκούρη γυαλάδα εδώ. Ένα μπέζ. Ναι. Ένα λίγο καφετή και μετά καφετή. Ωραία, άρα σε μένα θα φάνει καλύτερα άμα θα βγει αυτό το χάκι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Πάμε να μπλεντάρουμε. 3, 2, 1. Δεν βγαίνουν τελικά ακριβώς. Μήπως τα χρώματα που βάλεις δεν ταιριάζουν. Όχι, όχι. Δεν βγαίνουν τα χρώματα δηλαδή. Όχι, με το blending. Όχι, εσύ έχεις σπασμένο μάτι, μιλείς και σου τόσο μπουνιά. Ναι, με το, ναι, γιατί έχω βάλει μαύρο εδώ. Αλλά με το blending χάνονται, κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή ανακατεύονται τα χρώματα. Γι' αυτό μεταξύ. Έβαλα εγώ θερμά, για να μην γίνει μπου. Αυτή στο βίντεο βάζει, άμα δεις, διάφορες αποχρώσεις. Και σε μένα ήταν κοντινές οι αποχρώσεις. Δηλαδή ήταν μαύρο καφέ. Απλά χάθηκε εδώ η γυαλάδα που έβαλα. Οπότε θα βάλω ένα 5 εγώ. Εγώ θα βάλω ένα 8 γιατί. Ξεκίνησα να μπλεντάρω από εδώ προς τα πίσω και μετά δούλεψα το πίσω και μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο hack πάλι με βάψιμο το μάτι για να δούμε ποιο είναι πιο χρήσιμο το δυο. Ωραία, φύγαμε. Αυτή στο βίντεο το κάνει πολύ ωραίο. Αυτή το κάνει πολύ ωραία. Λοιπόν, στην ουσία παίρνουμε με τη βοήθεια ενός κουταλιού, σχηματίζουμε το καπάκι του ματιού και γενικά κάνουμε και λίγο έτσι eyeliner. Κοίταξε, άμα δεν έχεις δηλαδή τι να χρησιμοποιήσεις, παίρνεις ένα κουτάλι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Είναι πολύ απλό. Ναι, ενδιαφέρον. Πάμε λίγο να το δούμε. Ενδιαφέρον. Δεν έχω εγώ τίποτα άλλο να το παίρνω. Τώρα θα πάρω το κουτάλι. Ενδιαφέρον. Εδώ να δούμε τι θα γίνει με το κουτάλι. Και κάνει αυτό εδώ. Κάνει μια γραμμή. Και μετά παίρνει το πίσω από το κουταλιού. Και πάει και το τραβάει την γραμμή. Μου και λίγο ίσια. Μπράβο, δεν μας πειράζει, θα τον μπλεντάρουμε εξάλλου, κατάλαβες τι γίνεται. Ωραίο το έκανες. Κακό δεν το λες. Μετά την πήρες στην άκρη. Μετά παίρνεις στην άκρη και τραβάς μια γραμμή. Τι λιθιατόπουλο εδώ που το βρει, που το βλέπει, μπορεί να πει, παιδί μου, μου αρέσει, να το κάνεις καλύτερο εσύ. Το θέμα είναι ότι εμείς το δοκιμάζουμε εδώ και βλέπουμε τι γίνεται. Δεν σ' αρέσει, ούτε εμένα νομίζω τρελά. Δεν το χρησιμοποιώ. Όχι. Είναι αχρίαστο. Εκτός και αν είναι μέχρι πάρα. Αχρίαστο τώρα βάζουμε κουτάλι στα μάτια μας. Τι είμαστε. Μπράβο. Είναι αχρίαστο το να χρησιμοποιήσουμε κουτάλι. Προφανώς. Πολύ άσχημο δεν είναι. Δεν το λες και χάλια. Όχι. Είναι χάλια. Αλλά πολύ ωραίο το τίποτα. Εγώ το λέω χάλια. Το λες χάλια, Από μένα θα πάρει ένα. 5. 5. Οκ. Το χάλια σου είναι το 5 εσένα. Το χάλι είναι το 5. Εντάξει, όλα λίγο πολύ κάπως θα είναι. Ναι. Άμα δεν βάλεις πολύ ποσότητα θα βγει λίγο πιο ήπιο. Αν βάλεις πολύ θα βγει πιο. Ναι. Οπότε... Εμένα κάπως μ' αρέσει το δικό σου. Εντάξει, είναι πολύ με το. Αυτό μπορεί να κάνει και χωρίς κουτάλι, αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Ότι το κουτάλι είναι περίσσιο, υποτίθεται το χάκι είναι το κουτάλι. Μπράβο, ναι, για το κάνει πιο εύκολα. Καταλαβαίνω. Βοήθησε το κουτάλι. Τα χάκ θεωρητικά μας διευκολύνουν τη ζωή, καταλαβαίνω. Αυτό γίνεται. Όχι, εμένα δεν με το διευκολύνουν. Ναι. Ωραία, θα βάλω κι εγώ ένα 5. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο το χάκ, το οποίο είναι. Υποτίθεται τώρα εμείς έχουμε βάλει και contouring, έτσι. Έχουμε βαφτεί σχεδόν. Υποτίθεται. Όχι. Υποτίθεται τα κόσου. Υποτίθεται. Στο επόμενο χάκ, το οποίο είναι με τα χείλια. Δείχνει εδώ λοιπόν η τύπησα, άκουσε τώρα, ότι παίρνουμε μια ζελατίνα, τη βάζουμε στα χέλια και από πάνω βάζουμε κραγιόν. Αλλά... Τίποτα, δεν σου δείχνω το αποτέλεσμα, θέλω πάμε να το κάνουμε. Ζαλίστηκα τώρα. Έχεις φέρει ζελατίνα. Είμαι μούτζι. Θα δεις άμα θα γίνουμε ή όχι. Άμα αυτό πετύχει, εμένα να μην με λένε Άννα, να με λένε Κλεοπάτρα. Περσεφόν. Ναι, εντάξει, θα μου το πεις ένα, ναι, γιατί... Γελάω πάρα πολύ, γιατί αυτό εντάξει. Γελάω πάρα πολύ, μιλάμε. Γελάω. Πρώτον για την ηλιθιότητα που υπάρχει μέσα σε αυτό το σπίτι. Ωραία. Κάνω ό,τι κάνεις. Κλαίω. Τίποτα, αυτό ήταν το make-up hack. Είσαι χαζό. Τι λες κορίτσι μου, εγώ πίστευα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Τι νόμιζες? Θα το γυρίσουμε μετά και το βάλουμε στα χείλη. Όχι, είναι δυνατόν να βαφτεί το χείλη μέσα τη ζελατίνα. Εγώ τι να κάνω, αυτό έδειξε. Να το δω. Τι να δεις, δεν το πιστεύεις. Ποτέ, δεν το πιστεύω. Κύριε, να. Τέλειο.
Έτσι, αν δεν έχετε τι να κάνετε ρε παιδί μου και να σπαταλήσετε το χρόνο σας, μπορείτε να κάνετε αυτό εδώ. Ένιωσες άλλες και κάνω εργασία στο Word και να διαγράφτηκε και να τοποθετήθηκε. Ένιωσα ότι βάφω τον αέρα. Βάζω ένα 0 στα 10. Χάσαμε το χρόνο μας. Τζάμπα, χάσα τη μιλιά μου. Ναι, εγώ το είδα και θέλω να το δεις και εσύ. Έπρεπε να το δεις αυτό. Λοιπόν, 0 στα 10, μην το δοκιμάσετε οι περισσότεροι. Εγώ πάντως έχω ένα hack που βάφει πραγματικά τα χείλια. Όπως και να τα βάψεις, τουλάχιστον παίρνει μπογιά. Πολύ ωραία. Παίρνει χρώμα. Είναι αυτό εδώ. Κλείνουμε ουσιαστικά τα χείλια. Βάφουμε μέσα στο κλειστό χείλος. Και όταν ανοίγει συμβαίνει. Και μετά μας δείχνει ότι είναι έτοιμο, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν το στόμα. Απέσιο. Χάλια βγήκε, δεν το βάλω. Σε μένα το κόκκινο βλέπεις. Το βάλω λίγο μέσα. Το βάλα. Εγώ το βάλα μέσα πριν. Ασήμερα. Καλά, αυτό το χιλάκι μου έχει αλουρονικό, αυτό ξεφούσκωσε μάλλον. Εάν θέλετε να γίνετε κλόουν, αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Ένα απέσιο. Από μένα είναι 3. Θα βάλω κι εγώ ένα 2. Ένα 3. Ναι. Okay. Ένα διάρκεια, θα πιω και καφέ για να συνέλθουμε όταν βλέπω. Ναι, κι εγώ λίγο. Ωραία, καλά πήγε αυτό που. Δεν έχεις βάλει ζάχαρη. Όχι, όχι, όχι. Μέλι, λοιπόν. Περνάμε στο τελευταίο hack, το οποίο είναι. Είναι μάσκαρα. Τέλεια. Πώς θα μπορέσουμε με μια απλή μάσκαρα να κάνουμε να έχει όγκο. Τέλεια, όγκο. Είναι κόλπο αυτό. Ωραία. Πιστεύω θα βγει. Ωραία, τέλεια. Παίρνουμε λοιπόν μια πούδρα και το hack δείχνει ότι μπορεί να μας κάνει πιο έντονες γλυφαρίδες. Ότι θα τη βουτήξουμε μέσα. Τέλεια. Και θα κάνει πολύ πιο έντονες γλυφαρίδες. Ναι. Θα δώσει όγκο. Ναι. Και μήκος. Ναι. Καλά, ζήτησε μακριές γλυφαρίδες από μόνη σου. Μήκος και όγκο. Να το κάνω. Ναι. Λοιπόν, πάμε να το κάνεις εσύ και θα το κάνω κι εγώ. Ναι. Ξαναβουτάμε έτσι. Ωραία. Πάω να το κάνω κι εγώ. Καημένη μάσκαρα. RIP στη μάσκαρα. Ναι. Ανοίγω μάσκαρα κι εγώ. Έχει γίνει κάτι σαν μείγμα. Λοιπόν, ανοίγω μάσκαρα κι εγώ, βάζω, έτσι. Ναι. Λερώνεται τώρα και πούδρα μου. Άννα είσαι επίσης. Λοιπόν. Βάζω. Άντε να δούμε τώρα, πρέπει να γίνει όλο αυτό. Σαν κομματάκια νομίζω θα γίνει, ναι. Πω, χάλι μαύρο. Και έχει μάσκαρα αυτό μέσα. Χάλι. Έχω στο μέσα. Χάλι, χάλι. Το χώνεις μέσα. Το χώνω ρε. Μόνο. Δες. Να το χώσεις μέσα στην κλεφαρίδα. Ναι. Μούδρα. Εδώ κάτω. Εσύ έχεις και λάση λίφτ. Ένα-ένα από μένα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το hack είναι πολύ ωραίο. Σ' αρέσει ή σε βολεύει? Νομίζω ότι σε βολεύει πάρα πολύ. Είναι φανταστικό. Φαίνεται πιο πυκνές, Έλενα. Ναι, αυτό σου λέω. Είναι έχεις μακριές. Έχεις μακριές και είναι σαν να έχεις βάλει ψεύτικη μπλεγανίδα. Είναι σαν τις μάσκαρες που έχουν κάτι κομματάκι και τις κάνει έξτρα. Άμα βάλω κι άλλο τώρα ξέρω πώς θα γίνει. Ναι. Τετραπέραντη. Έχει πολύ ωραία περιφαρήτη η λεπομόνη της, αλλά το αποτέλεσμά της είναι μαγικό. Χρησιμεύει, κατάλαβες, εσένα χρησιμεύει. Σένα είναι full extra. Εμένα δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό μπορούσα να το κάνω και με μια απλή μάσκαρα, κατάλαβες σου λέω. Αυτό είναι. Ναι. Οπότε και εμένα δεν μου χρησιμεύει. Πάρω 10 θα το βάλω. Για μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι σε μάσκαρες που μας τελειώνουν μπορούμε να το βάλουμε μέσα στην πούδρα και να. Νομίζω σε ένα παίρνει ένα 10 δηλαδή. Το αποτέλεσμα είναι κορυφή. Μπορείτε να το δοκιμάσετε ειδικά αν έχετε και μεγάλες γλυφαρίδες όσες έχετε. Θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Περιμένουμε να μας πείτε ποιο ήταν το αγαπημένο σας και πού είδατε διαφορά. Και φυσικά θέλουμε να μας γράψετε κάτω σε comment άμα θέλετε part 2, γιατί έχουμε πολλά εδώ να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλά ακόμα να σας δείξουμε. Θέλω από τα 4 βίντεο το μήνα, τα 2 να είναι με TikTok. Γιατί το αγαπάω, το λατρεύω, είμαστε και εκεί πέρα. Πάτε να ακολουθήσετε μας. Και στους 2 τους λογαριασμούς μας, Άννα κατ' Παύλα Μανατίδου και Έλενα κατ' Παύλα Μανατίδου, γιατί τα λέμε πάρα πολύ συχνά και ανεβαίνουν κάθε μέρα βίντεο. Here. See you here. See you here. Yeah. Τέλεια. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Γεια σας. Αχ, πες λίγο, καμπούριασαι. Πρέπει όλη μέρα καμπουριάζω και με μαλώνεις ότι... Είναι άνισο, είναι άνισο. Πρέπει λίγο να... Ναι. Σήκω, πάνω πάρει μια καρέκλα. Θα βάλω μια ένα μαξιλάρα εγώ. Περίμενα. Θα καμπουριάσω εγώ για να είσαι συγκλουσική. Καλιά είμαι. Εδώ πέρα βήμα-βήμα τα make-up hack μαζί παρέα σε... Θα σας τα... Αχ,
με χτύπησε το δαχτυλίδι. Και θα τα βαθμολογούμε εννοείται. Τα δόντια είναι κίτρινα. Ωραία. Να πάρω τηλέφωνο τώρα το δίδυλο σου κάνει μια γρήγορη λέπνηση μέχρι να ξεκινήσουμε το γύρισμα. Ένα μικρό καθάρισμα. Τώρα καθάρισαν τέλεια. Και 3-2-1, τι άλλο θέλουμε. Κάτι θέλω να πω τώρα εδώ. Πόσο αν αυτό. Οι φίλοι μου ρετσούμπαλοι συνοθούν εδώ. Έλεος. Λοιπόν, τέλεια. Where's the Raphael? Did you know?